ευχαριστώ πολύ και πιστεύω να πάω όλα καλά. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω την Ένωση Ασυγνίας για την πρόσκληση αυτή. Θεωρώ είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, αλλά πριν πω οτιδήποτε ήθελα να συστηθώ. 14 χρόνια εθνικού, 4 χρόνια Σύμβουλος Υπουργού Γεωργίας, 17 χρόνια Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμου, εκ των οποίων 8 Πρόεδρος Τμήματος. Και στην περιοχή σας κοντά, κύριε Κοντέ, 8 χρόνια Σύμβουλος και εργαζόμενος παράλληλα, δηλαδή εργασία με την Vitro Ελλάς, μια μεγάλη εταιρεία στο Μισέλι. Στο Μισέλι. Όπου διαχειριστικά ήμουνα υπεύθυνο R&D στο Μισέλι, Αλεξάνδρεια, Γιδά. Στην περιοχή σας. Λοιπόν, εντάξει, είπα, ξέρω πότε είστε που εγώ. Έτσι. Όπου διαχειριστικά εκεί προγράμματα της τάξης των 110 δισεκατομμυρίων. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη εμπειρία και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά, όχι το κάρβο μπροστά από το άλογο. Σε πρώτη φάση θα διαφωνήσω γιατί θεωρώ ότι το εθνικό σχέδιο είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μεγάλες αγορές και πολλές φορές υπάρχει ο κίνδυνος. Πρέπει δηλαδή να λειτουργούμε και με το επίπεδο στο σχετικό μας το risk management. Πρέπει η διασπορά κινδύνου, γιατί κάθε χρόνο μπορεί να έχουμε παραγωγές και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καταστάσεις. Να ξέρετε ότι από τις 10 ετικέτες ελαιολάδου που βγαίνουν, οι 6 στα 3 χρόνια έχουν τελειώσει. Νομίζω το ξέρετε όλοι. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και δεν τα κάνουμε έτσι. Με παλιά προζήμια δεν φτιάχνουμε ψωμιά. Εγώ αυτό ξέρω τουλάχιστον από την εμπειρία μου. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να πάμε σε ένα που δεν έχει γίνει και πρέπει να γίνει, μια και κάνετε το ξεκίνημα και μπράβο σας. Πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός της αξίας της αλυσίδας της αγριοδιατροφής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Αυτό δεν έχει γίνει. Γιατί μέσα έχω τον κατανοητή. Χωρίς κατανοητή, τι θα κάνω, θα φάει ποιος. Συγγνώμη, το μιλάω, τα λέω πρακτικά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα είναι πολύ σημαντικά μερικά πράγματα. Και αυτός ο επαναπροσδιορισμός γίνεται με συμμετοχή. Είναι σημαντικό. Οι αγρότες, οι εταιρισμοί, ο επιχειρηματίας, το πανεπιστήμιο. Γιατί ουσιαστικά επαναπροσδιορισμό της αλυσίδας δεν γίνεται χωρίς συμμετοχή. Δεύτερον, δεν γίνεται χωρίς έρευνα και ανάπτυξη. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Και επειδή όλοι λέμε την κλιματική αλλαγή και ποιος έχει κάνει ένα περιφερειακό σχέδιο και έχει απαντήσει σε μερικά ερωτήματα που θα σας πω εγώ τώρα, έτσι. Έχει κάνει κανένα πισταμένα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο τις ανάγκες που έχουμε σαν γεωργία να εξυπηρετήσουμε κάτω από μια κλιματική αλλαγή? Ποιες είναι οι καταγραφές των φυσικών πόρων? Ποιες είναι οι καταγραφές των γενετικών πόρων? Με ποια γεωργία θα πάμε στα 10 χρόνια? Έχουμε ένα σχέδιο βάσης. Θα πάμε μετά από 10 χρόνια, τι θα κάνουμε? Έτσι, υπάρχει κείμενο, αν θέλετε μπορεί να σας το δώσω. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσω εδώ τους συνομιλητές μας. Αλλά κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι, άρα λοιπόν το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής είναι επίσης επίκαιρο. Το βλέπουμε συνέχεια. Μόνο το περνάμε σαν σαν όρο και από εκεί πέρα το ξεχνάμε πάλι. Και μπροστά μας το βρίσκουμε. Αλλά δεν είδα ουσιαστικά. Έχω μερικά εδώ ερωτήματα. Ποιος γνωρίζει και ποιος θα μπορεί να προτείνει ανάπτυξη πρωτογενούς παραγωγής σε βάθος μια δεκαετίας? Ποιος γνωρίζει σήμερα για το αποτύπωμα άνθρακα και την άσκηση γεωργίας, ιδιαίτερα πρακτικές και μέσα? Ποια προϊόντα είναι συμβατά με την κλιματική αλλαγή? Ποιο γενετικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί? Πώς θα ενταχθεί το τόπιο γενετικό υλικό σε μια νέα προσαρμοσμένη γεωργική δραστηριότητα? Το κόστος της προσαρμογής, ποιος θα το επιβαρυνθεί? Από ποια προγράμματα θα αντλήσουμε πόρους? Και αυτό είναι ένα κομμάτι μεγάλο, τα προγράμματα. Δεν συμμετέχουμε, δεν έχουμε συμμετοχές. Αν δείτε και επειδή ασχολούμαι και βλέπω μια διάντηση γενικότερα ευρωπαϊκών προγράμματων, δεν συμμετέχουμε. Για παράδειγμα, θα πω εδώ στην περιοχή, ολόκληρη Πελοπόννησος δεν συμμετέχει σε ένα Agro-Act και σε ένα Agro-Act Urban Act. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δηλαδή κάπου πρέπει να μαζευτούμε. Να μαζευτούμε για να πάμε όλοι μαζί κάπου. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον. Μπορεί να είναι αιρετική κουβέντα μου, αλλά είμαι ένας πανεπιστημιακός και πρέπει να βάλω τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όλο αυτό το κομμάτι της αναγκαιότητας σήμερα του R&D. Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα. Δεν θέλω να σας κουράσω.
Εντάξει, αλλά κάποια θέματα τώρα θα σας πω γιατί είπατε για το γενετικό υλικό. Είμαστε ανεξέλεκτοι. Όποιος θέλει, πάρει ό,τι θέλει. Ξεκινήσε ο κύριος Κοντός κάποτε για το παλαιοαρχικό υλικό, πάψα στην άκρη. Ο κύριος Κιαδάς έχει κάνει τις καλύτερες μελέτες, 13 περιφερειακές μελέτες, πρωτογενού τομέα. Ούτε σε. Ακόμα είναι ζητούμενες στην εφαρμογή, το ξέρετε. Επειδή και το έγινε. Έτσι είναι και πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, γιατί υπουργός σας ήταν και μια φορά υπουργός, πάντα υπουργός. Μια φορά στα τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, με πολύ αγάπη. Με βλέπετε στο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έκανε ζώο, θα το κάνω. Καταρχάς, να σας πω κάτι. Όλα αυτά τα οποία όλοι είπατε, είναι η επιτομή της αγροτικής πολιτικής. Αυτό είναι αγροτική πολιτική, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι αγροτική πολιτική. Και επειδή πρέπει να πούμε δύο κουβέντες τώρα έτσι όπως είναι ο εταιρισμός και εμείς, αφού μιλάμε για αγροτική πολιτική, θα σας πω ότι υπάρχει μια τεράστια πλάνη στην Ελλάδα. Και η πλάνη είναι ότι παρουσιάζουν οικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, στατιστικά στοιχεία και λέτε, ξέρετε κάτι ρε παιδιά, για αυτό είναι αγροτικό τομέα. Μιλάτε, αυτό είναι 4,5-5% του ΑΕΠ. Δεν τίποτα τα πράγματα, παραπάνω λιγότερο. Και τι κάνουν, βάζουν μέσα μόνο την αγροτική παραγωγή και κανείς δεν υπολογίζει αυτό που είπατε προηγουμένως. Ότι μία σειρά από επιχειρήσεις και μία και όλη η ελληνική περιφέρεια ζουν από τη γεωργία. Δεν βάζουν ούτε καν τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων μέσα. Δεν βάζουν ούτε καν τα καταστήματα τα οποία διαθέτουν αγροτικά προϊόντα. Και αυτό το οποίο σωστά είπατε είναι ότι εάν δεν υπάρχει αγροτικό τομέα, δεν θα υπάρχουν περιοχές. Θα παραδώσει η ελληνική περιφέρεια. Τι θα είναι μόνο η Αθήνα. Και σε όλο αυτό το ΑΕΠ δεν βάζουν και τα 5 εκατομμύρια της Αθήνας μέσα. Μα φανταστείτε τι θα ήταν η Καλαμάτα, η Μεσσηνία, χωρίς να υπήρχε αγροτική παραγωγή, χωρίς να υπήρχαν αγρότες, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Άρα αυτό είναι μια τεράστια πλάνη, το οποίο θα πρέπει εμείς σιγά να τους πείσουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Πολύ σωστά ο κ. Λαυρόπουλος είπε ότι η παιδιά είναι αναγκαίοι συνεταιρισμοί και ο ιδιωτικός τομέας. Και πολύ σωστά είπε ότι θα πρέπει να δείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση αυτών των δύο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό και εμείς Γιάννη στο καινούργιο, στην πρόταση που κάναμε στο Υπουργείο, για πρώτη φορά βάζουμε τη δυνατότητα να πει επενδυτής, ιδιώτης επενδυτής. Δηλαδή να μπορούν οι συνεταιρισμοί να πούνε ότι ξέρεις κάτι, εγώ χρειάζομαι κάποιον ο οποίος θα φέρει κεφάλαια, θα φέρει νέες ιδέες, θα μου προωθήσει τα προϊόντα, έτσι. Ή να πούνε ότι εμείς βάζουμε κάποιον που έχει know-how. Ξέρει δηλαδή πώς να παράγουμε τα προϊόντα ή πώς να μεταποιούμε τα προϊόντα. Έτσι και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο μας. Αν και κατά πόσο θα μπορεί να μετέχει, αν θα μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχουμε μια ξεκάθαρη θέση εμείς. Ότι δεν πρέπει να έχουμε ταμπού περί χαρακτήρα του συνεταιρισμού εμείς. Αν κάποιοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε ένα συνεταιρισμό, γιατί όχι να μην συνεργαστούμε. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, πολύ σωστά είπες ότι ρε παιδιά, εντάξει, μικρά σχήματα. Ή νομίζω ότι το είπατε, αλλά δεν πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις. Δηλαδή, τι ρόλο παίζει να έχουμε εδώ στη Μεσσηνία 4 συνεταιρισμούς ή 5 συνεταιρισμούς που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Δεν πρέπει να γίνει ένας ισχυρός συνεταιρισμός. Και όχι μόνο ένας ισχυρός συνεταιρισμός εδώ, αλλά δεν πρέπει το λάδι συνεταιριστικά να διακινείται από ένα φορέα. Να έχει δύναμη, να έχει ποσότητα, να προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα, να πάει να χτυπήσει με αξιώσεις μια μεγάλη αγορά στο εξωτερικό. Πώς μπορεί ένα μικρό συνεταιρισμό που έχει 20 άτομα ή 30 ή 50 άτομα να πάει σε μια αγορά στη Γερμανία, στην Αμερική, να χτυπήσει μια, την πόρτα μια αλυσίδα στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορεί ποτέ να το κάνει αυτό. Άλλες συγχωνεύσεις και η δύναμη μεταξύ των οργανώσεων είναι θεωρώ κάτι πολύ απαραίτητο. Έγινε μεγάλη κουβέντα για την κλιματική αλλαγή και βλέπουμε μια πλευρά έτσι. Και καλά τη βλέπουμε. Τι θα γίνουν οι αγρότες. Διότι αν δεν μπορεί να ζήσεις εσύ, με μια καταστροφή παραγωγής και δεν μπορείς να ζήσεις, είσαι αδιέξοδο. Η οικογένειά σου έχει τεράστια θέματα, το αύριο είναι αβέβαιο, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις την επόμενη μέρα. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις όμως που πρέπει να δούμε παιδιά. Και η διάσταση, οι άλλες διαστάσεις είναι ότι εμείς κάνουμε αγώνα για να ανοίξουμε κάποιες αγορές. Όταν λοιπόν εγώ δεν έχω προϊόν μια χρονιά, χάνω και την αγορά. Είναι τεράστιο θέμα αυτό εδώ. Όταν εγώ δεν έχω προϊόν, ο συνεταιρισμός ή η ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Ναι, μα εγώ έχω όμως γενικά έξοδα τα οποία τρέχουν. Τρέχουν τα έξοδα μου, δεν μπορώ να τους απολύσω όλους τους, χρειάζομαι και την επόμενη χρονιά. Αν διώξω τους τεχνολόγους που έχω, διώξω τον λογιστή που έχω, διώξω όλους τους ανθρώπους, πώς θα συνεχίσουν να λειτουργώ. Άρα το πρόβλημα είναι από πολλές πλευρές η ζημιά γίνεται, έτσι. Και πολύ σωστά είπε ο κ. Καθηγητής, εντάξει, να δούμε όμως πού πάμε. Δηλαδή,
δηλαδή αυτή η κλιματική αλλαγή πώς θα μας επηρεάσει τα επόμενα χρόνια και πώς μπορούμε αυτή να την αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Έτσι θα αλλάξουμε καλλιέργειες, θα πάμε τις καλλιέργειες πιο πίσω, θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πούμε θέλουμε στήριξη για τους αγρότες, για τους συνεταιρισμούς, για τις επιχειρήσεις. Και θέλω να σας πω, χωρίς να θέλω να κάνω πολιτική, ούτε δυστυχώς, ενώ υπήρχε δράση στο β' πυρώνα της ΚΑΠ, πιστώσει δηλαδή για την κάλυψη από ζημιές που παθαίνουμε, δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ αυτός ο πυρώνας. Δεν ενεργοποιήθηκε, δεν πήραμε τα λεφτά που μας δίνουν δηλαδή, να πούμε ότι εντάξει ο ΕΛΓΑ, εντάξει οι αγρότες δηλαδή, εντάξει το de minimis του κράτους, μα αφού παίρνουμε λεφτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θα πάμε να τα πάρουμε και αυτά. Να κάνουμε ένα μεγάλο πακέτο, ας πούμε, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη αυτή την κατάσταση την οποία δημιουργείται. Δεν τα πήραμε αυτά. Και επειδή ακούστηκαν και πάρα πολλά εδώ για το θέμα των σχεδίων βελτίωση, και ποιος μας φταίει ότι εμείς δεν ενεργοποιούμε τη δράση που λέγεται σχέδια βελτίωση. Τα λεφτά μας τα δίνουν. Ποιος μας φταίει δηλαδή. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς δεν φταίμε. Και όταν λέω εμείς εννοώ την πολιτεία, το κράτος. Δηλαδή σου δίνουν τα χρήματα και εσύ δεν τα απορροφάς. Και όταν πας να ξαναζητήσεις χρήματα, πάμε να συζητήσουμε τώρα για την επόμενη ΚΑΠ. Θα σου πούνε αυτά που σου δώσαμε δεν απορρόφησες. Τι τα θες τα υπόλοιπα. Είπατε προηγουμένως κάτι πολύ σωστό. Παιδιά, πώς θα γίνει η γεωργία υποδήματος αν δεν έχουμε υποδομές. Το πες δήμαρχε, αν δεν έχουμε δρόμους, αν δεν έχουμε αγροτική εδοπία, αν δεν έχουμε νερό, σας λέω εγώ. Πώς θα γίνει η γεωργία. Χωρίς νερό γίνεται η γεωργία. Το φράγμα έγινε. Μα αν δεν γίνουν τα δίκτυα, πώς θα μπορέσουν να πάρουν το νερό και να το διοικητεύσουν. Ναι, όμως η δράση που έχει σχέση με το νερό στο δεύτερο πυρώνα της ΚΑΠ δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Σας το λέω, ποτέ μα ποτέ. Και εκτός αυτού, μια εξαιρετική μελέτη που κάναμε τότε από το Υπουργείο Γεωργίας, αφού επισκεφθήκαμε όλες τις περιοχές και τη δικά σας την περιοχή και το συζητήσαμε με τον Γιάννη πολλές φορές και μιλήσαμε με τους τοπικούς φορείς για να δούμε τι υδάτινοι χώροι υπάρχουν και πώς θα τους αξιοποιήσουμε, αυτή η όλη μελέτη είναι στα συρτάρια του κ. Παπαγεννίδη του Δημήτρη, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας τότε και σήμερα Γενικού Διευθυντή του ΠΕΧΟΔΕ. Δεν πρέπει να το πάρουμε αυτό, να δούμε ρε παιδιά μέχρι πού φτάσαμε. Και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες, διότι χωρίς μελέτη δεν γίνεται απορρόφηση. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Πώς θα κάνουμε τις μελέτες να κάνουμε απορροφήσεις. Μα η δράση, σας λέω, για το νερό δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ στο δεύτερο πυρώνα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, αυτό που φεύγει δηλαδή, έτσι. Πώς θα πάμε να πούμε στο επόμενο πλαίσιο, εγώ θέλω για τη Μεσσηνία να μου εντάξεις το αρδευτικό δίκτυο. Για να το φτιάξω και να δώσω νερό. Θα σου πούνε, μα εμείς σου βάλουμε στο προηγούμενο αρκετά εκατομμύρια και εσύ δεν πήρες τίποτε, ρε παιδί μου. Δεν πήρες τίποτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για όλα υπάρχουν εξηγήσεις. Και έτσι δεν προχώρησαν κάποια πράγματα. Και για το ότι θα πρέπει να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Λέμε για την κτηνοτροφία. Εσείς το βάλατε νομίζω, έτσι δεν είναι. Μα γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει έναν εξαιρετικό οργανισμό που λέγεται ΕΛΓΟ. Δεν καταλαβαίνω γιατί κόλλησε και τη Δήμητρα εκεί βέβαια. Τι σχέση έχει τώρα η εκπαίδευση, το βάλαμε μαζί με την κτηνοτροφία. Γιατί λοιπόν, αφού έχει έναν οργανισμό, ο οποίος οργανισμός, προσέξτε, είναι αυτοτροφοδοτούμενος, δεν παίρνει λεφτά από το κράτος, πληρώνουν δηλαδή οι κτηνοτρόφοι και οι επιχειρήσεις. Γιατί δεν προσλαμβάνει όπως κάναμε τότε άλλους 50-100 κτηνίατρους, γεωπόνους, ειδικούς, να πάνε να κάνουν ισοζύγια σε κάθε βιομηχανία, να δουν την εκκλασιμότητα και να σταματήσει η υπόθεση αυτό το θέμα με τις εισαγωγές. Οι εισαγωγές καταστρέφουν την ελληνική κτηνοτροφία. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό. Και ειδικά στη φέτα το θέμα είναι τεράστιο. Έτσι. Γιατί φέτα σημαίνει από συγκεκριμένες περιοχές συγκεκριμένο γάλα, αυτό σημαίνει φέτα. Δεν σημαίνει κάτι διαφορετικό. Με συγκεκριμένη σύνθεση. Τι θα πει ρουμάνικο γάλα να κάνουμε φέτα. Ο σύνδεσμος για την ελληνική κτηνοτροφία, ο οποίος πεβαιρέτως είναι μέλος του ΣΑΣΟΕ, έχει κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Αυτό δούλεψε. Παιδιά, δούλεψε αυτό. Το δουλέψαμε. Αλλά πρέπει να σπάσεις αυγά. Να πας κόντρα με αυτούς που εισάγουν που είναι πάρα πολύ λίγοι για να βοηθήσεις τους πολλούς. Διότι διαφορετικά δεν θα υπάρξει ελληνική κτηνοτροφία. Όμως το σχέδιο υπάρχει. Και κάναμε και μαζί με εσάς όλους και νόμο για την κτηνοτροφία έτσι. Που έβαλε και καλύψεις κύριε Δήμαρχε. Επιπλέον για τους κτηνοτρόφους. Γιατί αυτοί ήταν πάντοτε οι φτωχοί συγγενείς. Αυτοί βάζουν λεφτά, δεν παίρνουν αποζημιώσεις οι άνθρωποι. Έτσι. Άρα υπάρχει νόμος, υπάρχει δυνατότητα. Μπορεί να γίνει και θα πρέπει να προχωρήσει. Για τα πανεπιστήμια που μας λέτε τώρα, ας πούμε έτσι. Εμείς όταν έγιναν οι φωτιές, καλέσαμε όλα τα πανεπιστήμια, χρηματοδοτήσαμε μια τεράστια μελέτη που την
κάναν σωστά οι άνθρωποι, πρέπει να πούμε πώς θα αποκαταστήσουμε τις περιοχές. Χιλιάδες σελίδες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Λάτσιπρο, έτσι. Και ήρθαμε και την παρουσιάσαμε. Και δέσαμε τη μελέτη με το δεύτερο φιλόνο της ΚΑΠ. Δυστυχώς δεν προχώρησαν όλα αυτά. Δεν προχώρησε όμως. Έμεινε στα σιρτάρια η καταπληκτική μελέτη που έγινε, όπως και πάρα πολλές μελέτες που πολύ σωστά λέτε. Τα πανεπιστήμια είναι απαραίτητα για να στηρίξουν την ελληνική γεωργία. Δεν το συζητάμε, και η Γεωπόλη είναι απαραίτητη για να στηρίξουν την ελληνική γεωργία. Όμως το σχέδιο που είχαμε κάνει τότε και έγινε νόμος και προσλάβαμε 450 γεωτεχνικούς για να έχουμε το γεωπόνο κοντά στον αγρότη, παιδιά δεν έτρεξε ποτέ. Τους προσλάβαμε, άλλαξε η κυβέρνηση, τους πήραν τους ανθρώπους αυτούς και είναι οι περισσότεροι αναξιοποιητοί στα ΚΕΠΙΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τουλάχιστον λέμε ρε παιδιά, δεν τους στέλνετε στον αγρότη, δώστε τους στις διευθύνσεις γεωργίας να βοηθήσουμε που είναι και αποστελεχωμένες οι διευθύνσεις γεωργίας, έτσι. Και ένα τεράστιο θέμα που δημιουργήθηκε παλιά είναι ότι πήραν τις διευθύνσεις γεωργίας από το Υπουργείο Γεωργίας και τις πήραν στο Υπουργείο Εσωτερικό. Και όταν ο Υπουργός Γεωργίας θέλει να κάνει ένα σχέδιο, αυτά που είπατε για να αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα, έτσι, ασθένειες που έρχονται απ' έξω, δεν μπορεί να το υλοποιήσει. Δεν μπορεί να το υλοποιήσει. Δεν έχει υπηρεσίες να το κάνει στις περιφερειακές υπηρεσίες, μόνο τα ΚΕΠΙΕ και κάποιες άλλες μικρότερες υπηρεσίες. Πώς τα ενεργοποιούμε όλα αυτά δηλαδή. Αυτά όμως είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και είναι τεράστια θέματα που μπορούν να τα πιάσουμε και να τα περπατήσουμε και να τα περπατήσουμε πρακτικά έτσι. Πρακτικά, να δούμε τι γίνεται, πού υπάρχει το πρόβλημα. Είπατε μεταποίηση ελαιολάδου. Μα υπάρχει πρόγραμμα στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ που λέει σχέδια μεταποίησης. Για να κάνουμε τυποποιητήρες, συσκευαστήρια και όλα τα πράγματα. Μα δεν έχει τρέξει αυτό το πράγμα. Και δεν έτρεξε όμως αυτό. Τι πρόβλημα υπάρχει και δεν έτρεξε. Ας το δούμε. Ας το πιάσουμε να το τρέξουμε. Εμείς τότε το δεύτερο πυλώνα το τρέχαμε τόσο γρήγορα, ο στόχος ήταν να απορροφήσουμε όλα τα κονδύλια και να πάρουμε και από το ΕΣΠΑΛ λεφτά να φέρουμε στη γεωργία. Μα μετά όλα αυτά καρκινοβατούν. Δεν έχουν προχωρήσει δηλαδή. Άρα αυτό που λέμε αγροτική πολιτική τι είναι. Είναι να δούμε σε κάθε περιοχή τι δυνατότητες υπάρχουν, τι ανάγκες υπάρχουν, να το προγραμματίσουμε και να πάμε στην Ευρώπη και να χρηματοδοτηθούμε. Η Ευρώπη θέλει να δώσει λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μας δίνει χρήματα. Εμείς σαν χώρα δεν μπορούμε να απορροφήσουμε τα χρήματα αυτά. Ο Σασού έβαλε και ένα άλλο θέμα, ξέρετε, έτσι, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Λέμε για ανταγωνιστικότητα. Πώς ανταγωνιστικός μπορεί να είμαι εγώ σε σχέση με την Τουρκία που έχει κάνει μέχρι τώρα 50 υποτιμήσεις. 50 υποτιμήσεις έχει κάνει στο νόμισμά της. Σε όλα τα προϊόντα, λαχανικά, φρούτα που παράγουν και αυτοί, εγώ δεν μπορώ να πουλήσω. Δεν μπορώ να πουλήσω, σας το λέω. Δεν πρέπει η Ευρώπη να με χρηματοδοτήσει, να με πρημοδοτήσει εμένα που έχω δίπλα μια τέτοια χώρα που παράγω κάποια παρόμοια προϊόντα και που αυτός είναι ανταγωνιστικός. Εγώ θα την πληρώσω δηλαδή ότι αυτοί κάνουν υποτιμήσεις. Εγώ έχω ένα κλειστό καθεστώς εδώ. Δεν μπορώ να υποτιμήσω το εθνικό, το νόμισμά μου που δεν είναι εθνικό πλέον, έτσι. Είναι το ευρώ. Δεν πρέπει να το δω όμως εγώ. Δεν πρέπει να το πολεμήσω. Σας λέω λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχω σχέση με την ελληνική γεωργία και η ανταγωνιστικότητα είναι τεράστιο θέμα. Πολύ σωστά τα είπατε και τα βάλατε έτσι. Πολύ σωστά. Δεν είναι μόνο να μειώσουμε το κόστος παραγωγής. Είναι και να κάνουμε σωστά προϊόντα. Ο Νίκος πουλάει στην αγορά και στη διεθνή αγορά και στην ελληνική και έκανε πολύ καλό προϊόν. Γιατί ο αγρότης δεν τολμάει να πάει το κακό προϊόν στο συνεταιρισμό. Γιατί και ένα άλλο θέμα που υπήρχε παλιά, ξέρετε ποιο ήταν. Το κακό προϊόν στο συνεταιρισμό, το καλό προϊόν στον ιδιώτη. Το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Εκεί όμως δεν τολμάει, γιατί απέκτησε συνείδηση και εδώ μπαίνει και η εκπαίδευση των αγροτών που θα πρέπει να γίνει. Και πολλά προγράμματα πρέπει να τρέξουν και από εσάς, κύριε καθηγητά, πρέπει να τρέξουν όμως και από τους συνεταιρισμούς, έτσι ώστε να αποκτήσουν συνείδηση και οι αγρότες να παράγουν σωστά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. Και βέβαια μπαίνουν και άλλα θέματα εδώ, το συζητήσουμε σε λίγο στην ημερίδα, η ΕΦΗΗΣ Γεωργία που είναι. Και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για να υπάρχουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν αγρότες έτσι. Αν δεν υπάρχουν αγρότες, τι συζητάμε τώρα για όλα τα υπόλοιπα. Για να υπάρχουν αγρότες πρέπει να κάνουμε μια σωστή αγροτική πολιτική που θα στηρίζει αυτόν τον αγρότη να ζήσει αξιοπρεπώς, γιατί αν δεν μπορεί να ζήσει δεν κάθεται στο χωριό. Είναι ξεκάθαρο αυτό εδώ. Δεν κάνει τον αγρότη. Ο τόπος που δεν μπορεί να ζήσει θα σηκωθεί να φύγει, θα πουλήσει το κοπάδι του. Τα τελευταία χρόνια πουλούνται τα κοπάδια. Άρα να ζήσει, να μείνει, να υποστηριχθεί και θεωρώ είναι λάθος αυτό να λέγεται ότι ξέρετε κάτι ποιους θα στηρίξουμε. Θα στηρίξουμε με τη νέα ΚΑΠ αυτούς που παράγουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Ούτε αγανάπαυση, ούτε δεν παράγω, ούτε χίλια δυο άλλα πράγματα. Παράγεις κύριε, θα στηριχθείς. Θα στηρίξουμε τους νέους αγρότες που είναι το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, τους μικρούς αγρότες, θα τους στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς.
θα στηρίξουμε κάποιους ανακοίνων και μεγαλύτεροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν λοιπόν βάλουμε κάποιες τέτοιες βάσεις και δούμε πραγματικά σωστά είπατε πού πρέπει να πάμε, πού θέλουμε να πάμε, έτσι, να ξέρουμε τι πρέπει να πάει η ευρωπαϊκή πολιτική, τότε μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πάμε πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πραγματικά πιστέψτε με, εγώ πιστεύω στο συνεταιριστικό κίνημα και δεν είμαι ρομαντικός. Ξέρω πολύ καλά περιπτώσεις όλη την Ελλάδα που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Η ΕΒΟΛ στο Βόλο, που είναι και μέλος μας, έχει το 80% της αγοράς γάλακτος της Μαγνησίας και πουλάει με πολύ καλούς όρους στην αθηναϊκή αγορά γάλα. Εξαιρετικό προϊόν. Η Τρίκη στα Τρίκαλα παράγει εξαιρετικό προϊόν. Η Βένος στα φρούτα. Η Ζεύσα Κτηνίδια, η καλύτερη ομάδα παραγωγών στην Ευρώπη. Εξάγει κτηνίδια σε όλο τον κόσμο. Στα κεράσια. Εξαιρετικό συνεταιρισμό. Αυτοί πώς πήγαν καλά. Πώς πήγαν όλοι αυτοί καλά. Γιατί υπήρξαν σοβαροί άνθρωποι, πιάσαν το θέμα αυτό εδώ και το τρέξαν. Το συνεταιριστικό κίνημα προχωρεί. Τη βοήθειά σας θέλουμε σε όλο το επίπεδο. Τη βοήθεια θέλουμε. Δεν γίνεται. Θέλουμε να βγείτε και να πείτε και τις αλήθειες, παιδιά. Εντάξει. Κίνα λάθη. Όπως πολύ σωστά το είπε η Γιάννη. Οπωσδήποτε υπήρχαν κακοί συνεταιριστές και κακοί διαχειριστές. Όμως δεν υπήρξαν και κακοί επιχειρηματίες ιδιώτες. Πέστε μου. Στον τομέα του καπνού, λέμε για ανοίγματα που έχει το συνεταιριστικό κίνημα. Μία επιχείρηση μόνο άφησε 550 εκατομμύρια χρέη. Μία επιχείρηση μόνο που έχει 550 εκατομμύρια. Βάλτε τα χρέη που έχουν συνεταιριστεί. Όλοι οι συνεταιρισμοί να δείτε πόσο είναι. Υπό πολλαπλάσια του ποσοστού αυτού. Και τώρα ξεκινάμε κάτι να το δημιουργούμε πάλι από την αρχή. Φτώχεια διαχειριζόμαστε. Εγώ το ξέρω και δυσκολίες διαχειριζόμαστε. Όμως να δούμε την αναγκαιότητα και να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα σε μια εντελώς διαφορετική βάση. Και όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας ότι η συνεταιριστική πρωτοβουλία είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν είναι κρατικός τομέας. Είναι καθαρό αυτό. Κινείται στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι το όποιο πλεόνασμα ή το όποιο έλλειμμα μοιράζεται σε πολλούς. Έτσι. Δεν μοιράζεται σε λίγους ή σε ένα και ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στη στήριξη των αγροτών. Πολύ μεγαλύτερη. Να πάρουμε αυτά εδώ και να τα προχωρήσουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που έτσι είχατε την εμπειρία. Ορίστε κύριε Σπύρο. Σας ευχαριστήσουμε για τον ειλικρινή σας πραγματικά λόγο. Το άλλο που ήθελα να πω είναι όντως την ιδεολειψία του κρατισμού στους εταιρισμούς πρέπει να την ξεχάσουμε και πρέπει να μπούμε σε μια βάση ανώνυμης εταιρείας και θα πρέπει η παραγωγή να είναι μέτοχη. Γιατί όταν βάζεις και το χέρι στην τσέπη, το βλέπεις αλλιώς. Σωστό. Έτσι είναι. Και πρέπει, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να παίξει και το κομμάτι του R&D, της έρευνας και ανάπτυξης, τα νέα προϊόντα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, επιτέλους στους εταιρισμούς είναι σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό και βάλαμε και απαραίτητο κεφάλαιο μες στην πρότασή μας. Ακριβώς. Και αν δεν βάλεις χρήματα, και μπράβο, δεν το πονάς το μαγαζί. Γιατί δείξατε έτσι έναν δρόμο. Το άλλο που θέλω να πω είναι επειδή είστε πιο κοντά. Λόγω και της ιδιότητάς σας σε όλα τα όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις, δεν ξέρω πόσο ξέρετε ότι στον πυλώνα των επιδοτήσεων προβλέπεται επιδότηση του ασφαλίστου που δεν έγινε ποτέ, δίνοντας την ευκαιρία και σε ιδιωτικό τομέα να ασχοληθεί με τις γεωργικές ασφαλίσεις. Εγώ προσωπικά έκανα τη μελέτη που σήμερα έχει στα χέρια της Ιντεραμέρικα για την ασφάλιση του γεωργικού τομέα. Έτσι, και έχω ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Γιατί ξεκίνησα. Να μας τη δώσετε και στη συνεταιριστική ασφαλιστική. Βεβαίως. Γιατί ξεκίνησα έτσι να δουλεύω. Τελείωσα το. Όπως ξέρετε, οι γεωπόνοι τελειώνανε και πηγαίνανε συνήθως στον ΕΛΓΑ. Αλλά μάλλον δεν μ' άρεσε όταν μου έλεγε θα πας πίσω στη συγκομιδή. Όχι, είμαι επιστήμονας και θα γράψω αυτό που βλέπω. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ΕΛΓΑ. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ο ΕΛΓΑ δεν είναι αυτός που περιμένει ο παραγωγός ανταποδοτικά. Να είμαστε ειλικρινείς όμως. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική στήριξη του τοπού αγρότη χωρίς ΕΛΓΑ. Ναι, το λέω. Το έτσι, λέω. Να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι, αλλά το κομμάτι της ευρωπαϊκής. Και αν σήμερα φύγει η υποχρεωτικότητα, έτσι δεν είναι κύριε Δήμαρχε. Γιάννη, έτσι δεν είναι. Το 80% των αγροτών θα μείνουν ασφάλιστα. Σωστό, ναι. Αν φύγει η υποχρεωτικότητα και αν πάθουν κάτι, θα βρεθούν στον αέρα. Ο ιδιωτικός τομέας θα στηρίξει ορισμένα πράγματα με σιγουριά ότι θα έχει κέρδος. Δεν πρόκειται δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας να μπει σε τόσες πολλές καλύψεις ποτέ και το ιδιωτικός τομέας τι κάνει, λέει πάνε στον ΕΛΓΑ να πάρεις αυτά που είναι να πάρεις και αν έχεις λεφτά και μου το και ασφαλιστής να πάρεις με αυτό που κάνει όμως. Αυτό κάνει. Και παγκόσμια θέλω να σας πω, επειδή το ξέρετε πολύ καλά, εκτός από χαλάζι δεν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ιδιωτικών εταιριών που να καλύπτουν την αγροτική παραγωγή. Άρα, εντάξει, εμείς πιστεύουμε στην ελεύθερη αγορά.
Έτσι πιστεύουμε στην ανταγωνιστικότητα, αλλά στον αγροτικό τομέα δεν είναι κακός και κρατισμός, έτσι. Σας λέω, ο κρατισμός δεν είναι και πολύ κακός. Σας λέω τι συνέβη όταν ζήσαμε όλοι, τι έγινε όταν έφυγε η Αγροτική Τράπεζα. Έτσι. Ευτυχώς μπήκε η Πυραιός και κάλυψε το κενό αυτό. Αλλά φανταστείτε στην κλιματική αλλαγή που έχουμε τώρα, στα προβλήματα που έχουμε με τις αλλαγές αυτές, να μην υπάρχει καλά τι θα γίνει. Έτσι. Δηλαδή, εγώ σας το λέω και το πιστεύω αυτό. Καλή μελέτη να αξιοποιηθεί σωστά, να την πάρουν και να την πάρουν στην εταιρεστική ασφαλιστική. Όμως θα πρέπει να ξεκινήσουμε κάποιες αρχές. Ότι ο φτωχός αγρότης, ο αδύναμος αγρότης χρειάζεται στήριξη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και το τι γίνεται. Βέβαια, τι είναι στην ουσία, παιδιά. Ένας μεγάλος συνεταιρισμός είναι έτσι όπως λειτουργεί. Δηλαδή, όλοι βάζουν έτσι ώστε όταν υπάρξει κάποια ανάγκη να στηριχτούν οι λίγοι. Και είναι απαράδεκτο, Γιάννη, και πρέπει να το δούμε αυτό εδώ, ότι οι αγρότες στηρίζουν τον ΕΛΓΑ οικονομικά. Οπότε δεν παίρνουν πουθενά άλλο χρήματα και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ δεν υπάρχει ούτε ένας εκπρόσωπος αγροτών. Ούτε ένας εκπρόσωπος, ούτε ένας εκπρόσωπος αυτών που βάλουν τα λεφτά. Το after sales services ποιο είναι του ΕΛΓΑ όμως. Υπάρχει 90% παραγωγών οι οποίοι είναι παραπονεμένοι από όλη τη συμπεριφορά και όλη την ασυνέπεια, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, να το προσπεράσω αυτό, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Να μην το προσπεράσω, το ΕΛΓΑ για το σωστικό κίνημα είναι μια απελουά. Δηλαδή, δεν μπαίνει τέτοια διλήμματα μεταξύ ΕΛΓΑ και ιδιώτη. Ο αγρότης να ασφαλιστεί μόνο από το ΕΛΓΑ με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να συγκεκριμένε, αλλά να βάλουμε ιδιώτη στην ασφάλιση του αγροτικού προϊόντος. Δεν είναι τα φόπλακα για τον αγρότη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μην μπερδεύουμε εδώ. Εδώ πρέπει να βγει ένα μήνυμα ότι μόνο ΕΛΓΑ μπορεί να καλύψει τον αγρότη για τις ζημίες του. Το μήνυμα, κύριε Δευτεριά, είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι το είπαμε. Το είπαμε, εμείς πιστεύουμε, σας είπα, στην ελεύθερη αγορά, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι μονοδρόμιο. Τελείωσα. Συγγνώμη λίγο. Το άλλο κομμάτι είναι. Καλό είναι όμως στη συζήτηση. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε όλα. Αυτό είναι η δημοκρατία. Δεν δίνουμε κανένα μήνυμα λάθος. Λέμε τα πράγματα πώς συμβαίνουν. Και κανείς δεν έχει καταλάβει μέχρι σήμερα τι σημαίνει ασφάλιση παραγωγής σε σχέση με την επιστημονική. Να σας πω και κάτι ακόμη. Το 90% των Ελλήνων αγροτών είναι ικανοποιημένοι από την Ελλάδα. Δεν είναι λάθος. Όχι, κάνετε λάθος. Εγώ γυρίζω όλη την Ελλάδα. Είναι ικανοποιημένοι. Άλλο αν λέει ότι εγώ περίμενα 80% και πήρα 60%. Υπουργέ, λογικό είναι ο κάθε αγρότης να περιμένει κάτι παραπάνω. Αλλά επειδή έζησα τον ΕΛΓΑ εγώ και τον στήριξε, κύριε Δήμαρχε, που ξέρετε τον ΕΛΓΑ και τα στελέχη του ΕΛΓΑ και τον ΕΛΓΑ και τη λειτουργία του ΕΛΓΑ, τη στήριξα πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα σύστημα στην Ελλάδα που το ζηλεύουν πάρα πολλές άλλες χώρες. Όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό και μας λένε πώς στηρίζουν οι αγρότες και τους λέμε ότι υπάρχει αυτό το σύστημα. Πραγματικά λέμε γιατί δεν το κάναμε και εμείς αυτό το σύστημα. Βελτίωση πάντα χρειάζεται, κύριε Δευτεριά. Σε όλα χρειάζεται βελτίωση. Μάλλον 4 δισεκατομμύρια ακόμα. Συγγνώμη να τελειώσω. Δεν τελειώσα. Θα πάω να κάνω κάτι σε αυτό με κάποιους ο Παναγιώτης. Κοιτάξτε, ο ΕΛΓΑ είναι κατάκτης των αγρότων. Ο ΕΛΓΑ έχει δημιουργηθεί από τους αγρότες και λειτουργεί για τους αγρότες. Δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής ιδιωτικής ασφάλισης και αντικατάστασης της κρατικής ομπρέλας που λέγεται ΕΛΓΑ. Αν μπει ο ιδιωτικός τομέας της ασφάλισης, θα μείνουν όλοι μεσοί με το πολυτεμαχισμένο πλήρωμα, με τη μορφολογία του εδάφους, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η ελληνική αγροτική γη, θα μείνουν όλοι ανασφάλιστοι. Επομένως, αυτό είναι μια ουτοπία, είναι μια πλάνη. Βέβαια, υπάρχει συμπληρωματική ενίσχυση, συμπληρωματική ασφάλιση από εγγενικούς φορείς τώρα για να καλύψει αυτό που δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Εκεί όποιος παραγωγός έχει, βεβαίως, είναι επιλογή του να μπορέσει να ζητήσει συμπληρωματική ασφάλιση από ιδιώτη. Αλλά το θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ έχει δημιουργηθεί από τους αγρότες, είναι δημιούργημα των αγροτών. Οι αγρότες, και εγώ έχω την εντύπωση, επειδή δεν θέλω να πω ότι είμαι ο καλύτερος, μόλις να πω ότι έχουν τη στήριξη των αγροτών ο ΕΛΓΑ απορίας και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι ικανοποιημένοι. Και πραγματικά ανταποκρίνεται και στις απαιτήσεις τους, αλλά
και θυμάμαι το σύνθημα ότι αποζημιώνει και δίκαια και έγκαιρα. Και πραγματικά ο Αργά αποζημιώνει και δίκαια και έγκαιρα. Είναι ο μοναδικό φορέα, λέω μαζί με τι Πανελλήνιες, που είναι αδιάφορο. Επομένω, να μην βγάλουμε λάθο μηνύματα εδώ. Ο καθένα έχει την άποψή του και μπορεί να διατηρήσει. Λοιπόν, συμπληρωματικά, επίση για τα σχέδια βελτίωση. Έτσι, μήπως θα έπρεπε να τα δούμε λίγο διαφορετικά και να τα βλέπουμε σε συλλογικά σχήματα και όχι κάθε ένας παραγωγός μόνος του, ο οποίος παίρνει και κάνει επενδύσεις και τις αποσβαίνει μετά θάνατο. Συγγνώμη, γιατί έτσι γίνεται. Το άλλο που επίσης για ενημέρωση και πρέπει να το περάσετε και σαν μήνυμα, έχουμε στήσει εδώ στο Πανεπιστήμιο ένα εργαστήριο εθνικής εμβέλειας που αφορά τα τροφοφάρμακα και τα λειτουργικά τρόφιμα. Δηλαδή έχουμε κάνει ουσία τη ρίση του Ιπποκράτη. Μέχρι σήμερα μόνο η Αμερική το έκανε μπίσνα. Εμείς εδώ δεν ξέρουμε τι σημαίνει εναλλακτική μεταποίηση και πώς μπορεί να δημιουργήσεις με ελληνικές πρώτες ύλες τροφοφάρμακα. Ήδη υλοποιούμε προγράμματα, ήδη έχουμε προϊόντα και το τελευταίο είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε αυτό το πανεπιστήμιο που ξεκίνησε από ΤΕΗ, δημιουργήθηκε το πρώτο μεταπτυχιακό στο τεχνολογία και ποιότητα αλιάς και ελαιολάδων. Δεν είναι για τα συγχαρητήρια, είναι για να μάθει και γιατί είναι και άλλοι άνθρωποι από εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους. Σε αυτό που το δημιούργησε. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και για το ομότυπο διάλογο. Αυτό ήταν και ο σκοπός μας, να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Στη συνέχεια έχουμε την εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε ο ΣΑΣΟΕ, η Ένωση Υγεία Επιχειρήν και η Ευρωπάρνη για την νέα ΚΑΠ και για την θήκη γεωργία στην Ευρωκομεία. Λοιπόν, ευχαριστούμε.